Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Η εκπομπή Απόψεις μαζί σας, όπως άλλωστε κάθε Παρασκευή την ίδια ώρα. Ξεκινάμε την σημερινή μας θεματολογία από το Δήμο Ναυπακτίας. Στο περασμένο Δημοτικό Συμβούλιο της Δευτέρας 29 Σεπτέμβρη του Δήμου Ναυπακτίας, μεταξύ των άλλων θεμάτων, συζητήθηκε και το θέμα που απασχολεί αρκετά σχολεία της πόλης όσον αφορά τους προαύλιους χώρους. Μεταξύ αυτών, έντονα διαμαρτυρήθηκαν και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Δεύτερου Δημοτικού Σχολείου Ναυπάκτου όσον αφορά τις υποεξέλιξη εργασίες στο προαύλιο χώρο του σχολείου. Θα παρακολουθήσουμε τώρα αποσπάσματα από τις τοποθετήσεις του Διευθυντή του Σχολείου, του κυρίου Φούντα, αλλά και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στο περασμένο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ναυπακτίας, την Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου, συζητήθηκε και το θέμα του Δεύτερου Δημοτικού Σχολείου Ναυπάκτου. Ο Διευθυντής του Σχολείου, κύριος Φούντας, αναφέρθηκε σε μια κατάσταση απαράδεκτη που επικρατεί στο σχολείο του, χωρίς προηγούμενο, όπως σημειώνει. 360 παιδιά ταλαιπωρούνται σε έναν άβλιο χώρο που δεν έχουν υλοποιηθεί οι εργασίες και αυτό στέκεται κίνδυνος για σοβαρούς τραυματισμούς των παιδιών. Το Δεύτερο Δημοτικό Σχολείο που είμαι τα τελευταία 3 χρόνια, το αίμα που χύνεται σε αυτό το προάβλιο δεν έχει προηγούμενο. Είναι 360 παιδιά, το δεύτερο και το έβδομο, στιβαγμένα σε ελάχιστα τετραγωνικά. Παιδάκια είναι, θα παίξουν, θα τρέξουν, θα τραυματιστούν. Με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων είχαμε 3 χρόνια που γκρινιάζαμε, το ξέρει πολύ καλά και η κυρία Ζαμπάρα, και ο κύριος Κουλές, κάθε φορά γκρινιάζαμε για το πρόβλημα. Το υποσχέθηκαν, κάποια στιγμή το υλοποίησαν. Διαπιστώνουμε τώρα ότι θα πάει παραπίσω. Δεν έχουμε καμία αντίρρηση να πάει λίγο παραπίσω, αλλά προς Θεού μην καθυστερεί ούτε ώρα η άσφαλη. Πρέπει τα παιδιά να αγαπήσουν το σχολείο. Δεν τα αγαπάνε το σχολείο όταν τραυματίζονται καθημερινά. Δυναμικό παρόν για το συγκεκριμένο θέμα έδωσε και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου, ζητώντας να ενημερωθεί για την πορεία της εργολαβίας που είναι σε εξέλιξη στον προαύλιο χώρο του σχολείου. Αφού πήραν το λόγο οι γονείς, συμφώνησαν να δοθεί λίγος χρόνος για το ταρτάν, αλλά ζήτησαν το Σαββατοκύριακο να γίνουν οι εργασίες ασφαλτόστρωσης στο σχολείο τους. Σαν σύλλογος, σαφώς θα θέλαμε, όπως είναι η μελέτη και είναι σε εξέλιξη η εργολαβία, να ολοκληρωθεί. Λαμβάνοντας όμως υπόψη όσα μας είπε ο κύριος Καρακώστας, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, και θέλοντας να δείξουμε ότι υπάρχει μια καλή διάθεση προς τη Δημοτική Αρχή, συμφωνήσαμε στο εξής. Να μας πει ο κύριος Καρακώστας πρώτον, και να δεσμευτεί, μας το έχει πει κάτι ιδιαίτερο, αλλά να δεσμευτεί και ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου ότι αυτό το Σαββατοκύριακο θα πέσει η ασφαλτόστρωση. Ένα δεύτερο, ότι θα παγώσει το θέμα και δεν θα ληφθεί καμία άλλη απόφαση σχετικά με τη μεταφορά χρημάτων για τα υπόλοιπα άλλα δύο έργα, μέχρι ώστε να έχουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα, το πολύ 2 εβδομάδων, έγγραφη διαβεβαίωση από τον ΟΣΠΗ για το ταρτάν του δεύτερου. Προσπαθούμε όλοι μας να δείξουμε καλή θέληση για να μπορέσει να λυθεί με τον καλύτερο τρόπο το θέμα. Και προς Θεού δεν θέλουμε καμία εκμετάλλευση από κανέναν στις πλάτες των παιδιών μας. Ευχαριστώ. Με προσοχή και ενδιαφέρον άκουσαν τους γονείς και το Διευθυντή του Σχολείου τόσο ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, ο κύριος Καρακώστας, όσο και η κυρία Ζιαμπάρα Μαρία από την Αντιπολίτευση του Δήμου Ναυπακτίας. Να ακούσουμε αποσπάσματα από τις τοποθετήσεις τους. Στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, αφού και μας τη συζητήσουν και τους ενδεχόμενους γονείς, θα καταλήξουμε, αν έχουμε και την έγγραφη διαβεβαίωση του ΟΣ, θα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα και θα μπορούμε να αποφασίσουμε με πολύ πιο καθαρό μυαλό. Και επίσης, να πω και έχουμε και ένα πρόβλημα, φοβόμαστε και τότε πρέπει να γίνουν γρήγορα αυτά. Εκτός το ότι πιεζόμαστε τις ανάγκες του σχολείου, πιεζόμαστε και το καιρό. Αν είναι να γίνει κάτι, θα γίνει τώρα, όσο πιο σύντομο μπορούμε. Θα έχετε νέα από τις πρωτοβουλίες μας στο αμέσως επόμενο διάστημα, εξετάζοντας και συζητώντας εξαντλητικά με όλους. Επομένως, το σκεπτικό ήταν και είναι
Παραμένουμε στο Δήμο Ναυπακτίας και να πάμε στην πρόσφατη εκδήλωση που χαράζει πορεία στην Ναύπακτο αυτές τις ημέρες και ξεκινά από την Κυριακή. Οι εκδηλώσεις ξεκινούν από την Κυριακή 5 του Οκτώβρη. Είναι ο εορτασμός της επετείου της Ναυμαχίας της Ναυπάκτου. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος πολιτιστικών, ο κύριος Γιάννης Ράπτης, μας ενημέρωσε για τις εκδηλώσεις αυτές. Μόλις 20 ημέρες, κυρία Μίσου, έχουμε αναλάβει και από την πρώτη μέρα στόχος μας ήταν η μεγάλη εκδήλωση της Ναυμαχίας στην Ναυπάκτου. Συν βέβαια τα άλλα ζητήματα που αντιμετωπίζει η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το μεγάλο στοίχημα για μας ήταν η Ναυμαχία της Ναυπάκτου. Προσπαθήσαμε να προσεγγίσουμε φέτος εντελώς διαφορετικά για πρώτη φορά την αναπαράσταση. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Θεωρούμε ότι κάθε δράση έχει ημερομηνία λήξης. 12-13 χρόνια που γιορτάζεται αυτή τη στιγμή η Ναυμαχία της Ναυπάκτου κινείται σε συγκεκριμένη κατεύθυνση. Είχε θέαμα πραγματικά. Φέτος προσπαθούμε κάτι εντελώς διαφορετικό. Το διαφορετικό έχει να κάνει με τη συμμετοχή, καταρχήν, όλων των εθελοντικών ομάδων της πόλης. Δεύτερον, έχει να κάνει με την προσέγγιση της ιστορίας μέσα από τον Θερβάντες, που την έζησε ο ίδιος. Έχει να κάνει με το μήνυμα της Ναυμαχίας, έχει να κάνει με ένα παραμύθι για μικρούς και μεγάλους. Όλα αυτά τα πράγματα η ομάδα πολιτισμού σήμερα που λειτουργεί στην πόλη μας, που αποτελείται από ανθρώπους που μέχρι σήμερα έχουν δώσει δείγματα γραφής αλλά και έχουν βοηθήσει σημαντικά τον πολιτισμό μας, απεφάσισε να δώσει μια εντελώς διαφορετική, έτσι πλέον, αναπαράσταση. Βέβαια, η εκδηλώση της Ναυμαχίας, όπως ξέρετε, δεν είναι μόνο η αναπαράσταση. Είναι το τέλος, έτσι, μιας εβδομάδας που ξεκινάει από την πρώτη μέρα με την πολυφωνική, την Κυριακή 5 Οκτωβρίου, με την πολυφωνική χοροδία της Πάτρας. Την Δευτέρα έχουμε τα εγγένεια μιας πάρα πολύ σπουδαίας έκθεσης γλυπτών του Θόδωρου Παπαγιάννη, τις τοτεμικές μορφές του Θόδωρου Παπαγιάννη στο Φετιχέ Τζαμί, που θα αποτελέσουν προσκύνημα στη θυσία όσων χάθηκαν στην Ναυμαχία. Όσον αφορά μετά έτσι τώρα για την διαφορετική αναπαράσταση της Ναυμαχίας, είπαμε ότι τη βλέπουμε να ζωντανεύει μέσα από τη λογοτεχνική ματιά του Θερβάντες. Και θα καταλήξει η εβδομάδα αυτή με την καθιερωμένη λιτάναυση της εικόνας την Κυριακή στις 12 του μηνός και την δοξολογία που θα γίνει στο λιμάνι με τη ρήψη των Στεφανιών. Όσον αφορά έτσι τώρα που είπα νωρίτερα και για την τουριστική προβολή, πέρα έτσι τώρα από την σημαντική πια εκδήλωση της Συμφωνικής Ορχήστρας της ΝΕΡΙΤ και την παράλληλη αναμετάδοσή της σε όλο τον κόσμο, έχουμε φροντίσει και στον ημερήσιο τύπο της Αθήνας να δοθεί πολύ μεγάλη έκταση στο γεγονός. Ήδη έχουμε μία πρόταση από την Καθημερινή, σε ένθετο για τον πολιτισμό, θα περιλαμβάνει μόνο και μόνο τις εκδηλώσεις για την Ναυμαχία της Ναυπάκτου. Μια παράλληλη δράση, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, θεωρούμε ότι βγάζει τις εκδηλώσεις της Ναυμαχίας έξω από την πόλη μας. Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, σε ό,τι έχουν σχέση με το Δήμο Ναυπακτίας, και να πάμε τώρα σε ένα γειτονικό Δήμο, στο Δήμο Θέρμου. Με την έναρξη της θητείας της νέας Δημοτικής Αρχής, πρώτη φορά παραβρεθήκαμε σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου και μας έκανε αρκετά μεγάλη εντύπωση το κλίμα που επικρατούσε καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.
Και από τις δύο πλευρές, και από τη συμπολίτευση αλλά και από την αντιπολίτευση, υπήρχε ένα καθαρά πολιτισμένο κλίμα όσον αφορά τις ανταλλαγές απόψεων σε διάφορα θέματα που είχαν οριστεί για να συζητηθούν. Παρακάτω θα παρακολουθήσετε συνεντεύξεις από τον Δήμαρχο Θέρμου, τον κύριο Κωνσταντάρα Σπύρο, και από τον επικεφαλής της αντιπολίτευσης, τον κύριο Κασόλα, για ό,τι έχει σχέση με το Δήμο Θέρμου. Πάμε να τους ακούσουμε. Κύριε Δήμαρχε, η πρώτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου εδώ στο Δήμο Θέρμου, με θέματα προημερής σας αλλά και ημερής σας διάταξης. Θα θέλαμε να μας πείτε λίγο, έτσι, δύο λόγια για το κλίμα της πρώτης συνεδρίασης. Είμαι απόλυτα ικανοποιημένος. Δεν είναι η πρώτη συνεδρίαση, εν πάση περιπτώσει είναι η πρώτη συνεδρίαση τακτική, δεύτερη τακτική, η οποία συζητούνται πολύ σημαντικά θέματα. Είμαι απόλυτα ικανοποιημένος από το υψηλό κύρος των τοποθετήσεων και της συμπολίτευσης και της αντιπολίτευσης. Έχω πει εξ αρχής ότι ποντάρω πάρα πολύ στη σύνθεση των απόψεων, στη συνένεση και στη συνεννόηση όλων των δημοτικών παρατάξεων. Είμαστε ένας ορεινός δήμος, μικρός δήμος, με λίγους κατοίκους και μεγάλο σε γεωγραφική έκταση. Εν πάση περιπτώσει όμως πιστεύω ότι με απόλυτη συνεννόηση και συνεργασία και συλλογικότητα όλων των Δημοτικών Συμβούλων, των Προέδρων και των εκπροσώπων, πιστεύω ότι θα έχουμε καλά αποτελέσματα σε αυτή την πενταετία. Είμαι απόλυτα αισιόδοξος. Αυτό ήθελα να σας τονίσω. Την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να μας πείτε, επειδή έχουμε πληροφορηθεί για τον άξονα που συνδέει την ΑΦΠΑΚΤΟ με το Θέρμο, υπάρχει δρομολογημένη κάποια μελέτη για αυτό το θέμα? Οι μελέτες θέλουν επικυρωποίηση. Σε κάθε περίπτωση, το Δημοτικό Συμβούλιο θα ξεκινήσει από την αρχή, αλλά το σημαντικότερο είναι να διεκδικήσει τους πόρους που θα οδηγήσουν στην μελέτη και στην κατασκευή του έργου. Βλέπω αποφασισμένους όλους τους συναδέλφους και όλες τις δημοτικές παρατάξεις να προχωρήσουν σε αυτήν την κατεύθυνση. Αυτή η πενταετία λοιπόν είναι το στίχημα για την σύνδεση της ΝΑΦΠΑΚΤΟ με το Θέρμο με ένα σύγχρονο δρόμο. Πιστεύω και εύχομαι να είμαστε στην ευχάριστη θέση να πετύχουμε αυτή τη μεγάλη κατάκτηση που πράγματι είναι ένα πολύ σημαντικό έργο, βεβαίως με μεγάλο κόστος. Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω το κανάλι σας που μου δίνετε τη δυνατότητα να τοποθετηθώ πάνω στα ζητήματα που αφορούν το Δήμο μας. Υπάρχουν κάποια ζητήματα τα οποία είναι φλέγοντα. Θα θέλαμε, αιεραρχώντας τα μάλλον αυτά, πιστεύουμε ότι ο δρόμος Θέρμου Ναυπάκτου είναι μείζονος σημασίας και πρέπει η πλειοψηφία αλλά και εμείς στο μέτρο του δυνατού να δώσουμε τον αγώνα μας έτσι ώστε η σύνδεση του Θέρμου με την Ναύπακτο και κατά συνέπεια με την Πάτρα να γίνεται όσο το δυνατόν πιο σύντομη και σίγουρα χωρίς ταλαιπωρίες των συμπολιτών μας. Ο άλλος ο δικός άξονας που αφορά τη μεγαλύτερη πόλη της Τολακαρνανίας, το Αγρίνιο. Και αυτό είναι από τα ζητήματα που πρέπει να προταχθεί. Είχαν γίνει κάποιες μελέτες, δεν έχουν ολοκληρωθεί. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι είναι ζήτημα ουσίας και μέσω κάποιων ενεργειών που θα γίνουν θα μπορέσουμε μετά από την πενταετία οι συμπολίτες μας σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να είναι στο Αγρίνιο, αλλά και πολλοί επισκέπτες να μην ταλαιπωρούνται μέσω αυτών των πολλών στροφών που υπάρχουν από την κάτω μεριά μέχρι το Θέρμο. Σαφώς και υπάρχουν και άλλα ζητήματα που απασχολούν το Θέρμο, όπως ο αρχαιολογικός τουρισμός. Ναι. Όπως ο αρχαιολογικός τουρισμός, το μουσείο προχωράει. Σύντομα θέλω να πιστεύω ότι αν τελειώσει και η μελέτη φωτισμού θα μπορέσει να δοθεί σε λειτουργία. Με τα κατάλληλα εκθέματα και με ένα ανάλογο γραφείο περιήγησης των τουριστών, πιστεύω ότι μπορούμε και εκεί πλέον να εδραστούμε και να ελπίζουμε στην τουριστική ανάπτυξη
Μην ξεχνώντας βέβαια ότι υπάρχει και ο θρησκευτικός τουρισμός. Έχουμε τον Πατροκοσμά, που σαφώς είναι ένας πόλος, αλλά εμείς πιστεύουμε ότι ο σχεδιασμός πρέπει να είναι πολυπρόσωπος, προκειμένου κάποιοι τουρίστες να επισκέπτονται διάφορα μέρη και να καλύπτουν τουλάχιστον ένα διήμερο. Υπάρχουν ήδη οι ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις. Αν λοιπόν και η Δημοτική Αρχή προς αυτή την κατεύθυνση κινηθεί, μπορούμε να ευελπιστούμε ότι θα δώσουμε τα εχέγγυα στους συμπολίτες μας να έχουν περισσότερο κόσμο εδώ και σαφώς να αναπτυχθεί και η επαγγελματική κίνηση του τόπου. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, και εγώ σας ευχαριστώ. Έχετε κόσμο εδώ στο Θέρμο, υπάρχει, είναι εύκολη πρόσβαση για να έρθει κάποιος εδώ, δεν είναι? Εύκολη δεν είναι. Δεν είναι εύκολη πρόσβαση και χρειάζεται οδοποιία, όπως είπαμε και πριν. Οδοποιία ποια, ας πούμε? Οδοποιία οι άξονες προς Ναύπακτο και προς Αγρίνιο. Mm-hmm. Δύο κεντρικοί οδοί. Κάτι συζητείτε τώρα αυτή η σύνδεση προς Ναύπακτο? Υπάρχουν μελέτες προς Ναύπακτο και προς Αγρίνιο χρειάζεται. Mm-hmm. Πιο πολύ, ας πούμε, πρόσβαση από Ναύπακτο είναι ή από Αγρίνιο? Και οι δύο άξονες είναι απαραίτητοι. Mm-hmm. Έτσι για τις ανάγκες των ανθρώπων όσον αφορά τις προμήθειές τους, καταστήματα τέτοια υπάρχουν? Υπάρχουν. Το Θέρμο καλύπτει όλο το... Μπορεί κάποιος να εξυπηρετηθεί από όλα. Άλλωστε έχει και παραδοσιακές ταβέρνες από ό,τι είδαμε. Ναι, υπάρχουν. Μάλιστα. Να είστε καλά, εδώ θα είμαστε καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας εδώ της Νέας Δημοτικής Αρχής, να τα λέμε. Καλή δύναμη στο έργο σας. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ας μας επιτραπεί να συγχαρούμε το Δημοτικό Συμβούλιο Θέρμου για τη στάση που τουλάχιστον εμείς για πρώτη φορά είδαμε να τηρείται στην διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Και κλείνουμε την εκπομπή μας με ένα θέμα που μας ενδιαφέρει όλους. Πριν από λίγους μήνες λειτουργεί στην Ναύπακτο ένα κατάστημα το οποίο έχει προϊόντα καλής και εξαιρετικής ποιότητας με πολύ καλές τιμές. Η επωνυμία του καταστήματος είναι Ετωλική και Δωρική Γη. Περισσότερα θα μας πει ο ιδιοκτήτης του, ο κύριος Τριανταφύλου, ο οποίος μας ξεναγεί και στα διάφορα προϊόντα που περιέχει το κατάστημά του. Κύριε Τριανταφύλου, είστε ο ιδιοκτήτης του καταστήματος Ετωλική και Δωρική Γη, με διάφορα προϊόντα εδώ στην Ναύπακτο. Θα ήθελα να σας ρωτήσω μέσα σε αυτό το οικονομικό δύσκολο που διανύουμε, πώς αποφασίσατε να κάνετε αυτή την επένδυση εδώ με τέτοια προϊόντα? Ναι, το έναυσμα για να γίνει αυτό το μαγαζί με είδη διατροφής ήταν η εμπορία των δικών μας αγροτικών προϊόντων. Λεμόνια, πορτοκάλια, μανταρίνια, grapefruit, αβοκάντο και γκότζι. Πήραμε λοιπόν το έναυσμα από το να τα πουλάμε στον έμπορο σε πολύ χαμηλή τιμή, να τα πουλάμε απευθείας στο καταναλωτικό κοινό, εμπλουτίζοντας βέβαια με όλα τα είδη διατροφής που χρειάζεται η ελληνική οικογένεια. Η προσπάθειά μας είναι να είναι τα προϊόντα από τον νομό Ετωλοκαρνανίας και νομό Φωκίδας. Γιατί η Ναύπακτος είναι μια πόλη στα σύνορα των δύο νομών. Είναι το εμπορικό κέντρο και της Δωρίδας και όλης της Ναυπακτίας βέβαια. Και η προσπάθεια είναι αυτή, να έχουμε καλά ντόπια προϊόντα. Και να σας πω και το άλλο, ότι ο στόχος μας είναι ο μύθος που υπάρχει ότι τα τοπικά προϊόντα είναι ακριβά, να τον αλλάξουμε. Και πραγματικά είναι ένας μύθος αυτό. Βρίσκεις πολύ καλά τοπικά προϊόντα σε πολύ καλές τιμές. Mm. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε σε αυτό το μαγαζί. Οπότε εξηγείτε τώρα ο τίτλος Ετωλική και Δωρική Γη. Έχετε προϊόντα και από την Ετωλία και από τη Δωρίδα.
Εδώ, ας πούμε, από την Αιτωλία, τι προϊόντα υπάρχουν? Από την Αιτωλία είναι κυπευτικά πολλά. Είναι πάρα πολύ καλά κρασιά, ειλικρινά πάρα πολύ καλά κρασιά. Τα κρασιά όχι μόνο να γίνονται εδώ, αλλά να είναι και τα αμπέλια στην περιοχή. Έχουμε τυριά φυσικής ορίμανσης, που σπανίζει στις μέρες μας ένα τέτοιο τυρί. Έχουμε πάρα πολύ καλά αλαντικά, όχι τα βιομηχανοποιημένα γνωστά αλαντικά που βρίσκουμε σε όλες τις αλυσίδες. Έχουμε αυγοτάραχο, το γνωστό αυγοτάραχο του Μεσολογγίου. Έχουμε αλάτι από τις Αλικές. Έχουμε ελιές από την περιοχή, πολύ καλές ελιές. Είναι πάρα πολλά. Η λάδι από την περιοχή, πάρα πολλά καλά πράγματα. Εδώ ακριβώς που μιλάτε, στην πίσω πλευρά βλέπω διάφορα σποράκια κλπ. Τι ακριβώς είναι αυτά? Αυτά είναι τα βότανα και τα μπαχαρικά. Τα μπαχαρικά προφανώς δεν είναι της περιοχής, δεν είναι καν της Ελλάδας, δεν έχουμε τέτοια. Αλλά τα βότανα, όπως είναι το τσάι του βουνού, είναι από τα Βαρδούσια. Όπως είναι η ρίγανη, είναι επίσης από τα Βαρδούσια. Όπως είναι το φασκόμηλο, επίσης από τα Βαρδούσια. Και πολλά άλλα βότανα, τα οποία βρίσκονται στην περιοχή μας. Και παρεπιπτόντως, να σας πω ότι θεωρούνται τα Βαρδούσια ο βοτανικός παράδεισος της Ελλάδας. Είναι το βουνό με τη μεγαλύτερη ποικιλομορφία σε φυτά. Μάλιστα. Το κατάστημά σας είναι ανοιχτό όλη την ημέρα? Είναι έως τις 9 το βράδυ, κάθε μέρα, εκτός του Σαββάτου που κλείνουμε στις 4 η ώρα το απόγευμα. Σας ευχόμαστε καλή συνέχεια στη δουλειά του καταστήματος και καλή επιτυχία στην όλη λογική αυτή που βάλετε για να κάνετε αυτή την επένδυση. Ευχαριστώ πάρα πολύ και ευελπιστώ και η παραγωγή, η ντόπιοι παραγωγή, να αγκαλιάσουν αυτή την προσπάθεια. Ευχαριστώ πολύ. Φίλες και φίλοι, σε αυτό το σημείο τελείωσε η σημερινή μας εκπομπή. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ραντεβού την ερχόμενη Παρασκευή την ίδια ώρα. Ως τότε, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.